τώρα το γονιδιακό συγκρότημα που είναι μαζί μας τόσα χρόνια, η Στίγμα. Θα μας απολαύσουν μοναδικές μουσικές διαδρομές τώρα, θα ακούσετε. Επιτυχία Λευκή Νύχτα. Κόσμος μπορεί να μην κρατάει όλο σακούλες, όμως περνάει, κοιτάει τα μαγαζιά, δίνει μια εικόνα όμορφη για το κέντρο της Κορίνθου. Είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε εμείς. Ναι, μια ζωντανή εικόνα, όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Μια ζωντανή εικόνα, γιατί όπως έχουμε πει, η αγορά είναι η καρδιά της πόλης. Θέλουμε αυτή την καρδιά, αυτή τη στιγμή που χτυπάει με χαμηλούς σφιγμούς, να την δυναμώσουμε. Αυτό καταφέραμε απόψε και το κάναμε, διαφημίζοντας την αγορά της Κορίνθου, φέρνοντας τον κόσμο στην πρωτεύουσα του νομού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο, τα καταστήματα αλλά και τους χορηγούς για την απόψινη βραδιά. Και όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, δεν είναι μόνο η κατανάλωση, είναι η διαφήμιση, αλλά και τον φιλανθρωπικό έργο και σκοπό που έχει αυτή η βραδιά. Είναι να ενισχύσουμε τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, να τους στηρίξουμε, να συμπαρασταθούμε αυτές τις άγιες ημέρες και να είμαστε δίπλα τους. Εμείς θα απευθυνθούμε στον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κ. Ανανόπουλο, τον επικεφαλή της Συμμαχίας Πολιτών. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν την αγωνία τους και ζητάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίζει αυτές τις ενέργειές τους. Όπως βλέπετε, ο ίδιος το επιμελητήριο και η Συμμαχία Πολιτών είναι κοντά στον Εμπορικό Σύλλογο και στον Πρόεδρό του. Θέλω να τον συγχαρώ για την πρωτοβουλία που είχε για την σημερινή εκδήλωση, γιατί πραγματικά, όπως είπε και ο ίδιος, μπορεί να μην έχουμε πολύ κόσμο να αγοράζει, δεν απέκτησε ξαφνικά χρήματα ο κόσμος, οι καταναλωτές, αλλά δημιουργείται ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στην αγορά, γιορταστική ατμόσφαιρα που θα βοηθήσει τις αγορές τις επόμενες μέρες. Εμείς είχαμε προτείνει στον Εμπορικό Σύλλογο σαν επιμελητήριο να κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις, πολλές εκδηλώσεις στην Κόρινθο, οι οποίες θα δημιουργούσαν την ατμόσφαιρα που είπαμε. Και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσαμε την πρόταση που είναι για 20.000 ευρώ εκδηλώσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη γιορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη, βεβαίως. Πάντως να πούμε ότι λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα δεν είναι αυτή η εικόνα κέντρου πόλης. Εμείς περιμέναμε να δούμε πιο γιορτινά χρώματα, να φτιάχνει το κλίμα για να έρθει ο κόσμος στο κέντρο της Κορίνθου, να θυμίζει αυτό το open mall ή όπως αλλιώς μπορεί να το λέει ο καθένας, γιατί είναι ένα πολυκατάστημα η πόλη της Κορίνθου, είναι το κέντρο της Κορίνθου ένα πολυκατάστημα και αυτοί οι έμποροι έχουν αγωνία να λειτουργήσει το κέντρο της Κορίνθου. Αν η Δημοτική Αρχή της Κορίνθου δεν μας είχε αποκλείσει το επιμελητήριο από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, αν είχε ακούσει την πρότασή μας όπως την κάναμε και δημόσια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οργανώναμε μαζί, όπως γίνεται σχεδόν σε όλη την χώρα, εκδηλώσεις του επιμελητηρίου με τον Δήμο, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παρόλα αυτά όμως, εμείς οποιαδήποτε στιγμή είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε και τον Εμπορικό Σύλλογο αλλά και το Δήμο εφόσον μας ζητηθεί, όπως έχουμε κάνει σε άλλες περιπτώσεις, και να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που χρειάζεται, το κλίμα, την ψυχολογία αλλά και τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα φέρουν κόσμο, θα κρατήσουν καταναλωτές στην αγορά της Κορίνθου με ό,τι καλό αυτό συνεπάγεται και τα καταστήματα. Κύριε Γιώργαρη, εγώ ξέρω ότι στο Δήμο μπορεί να μην είναι ακόμα έτοιμοι να στηρίζουν από κοινού, δηλαδή ένα Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο αυτό, αλλά έχετε ένα σύμμαχο στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου που είδαμε το τι μπορεί να κάνει το Επιμελητήριο. Εκμεταλλευτείτε το να κάνετε και ακόμα περισσότερα πράγματα. Ο Εμπορικό Σύλλογο ξεχωριστά με το Επιμελητήριο και ξεχωριστά με το Δήμο. Ναι, εμείς να ξέρετε κύριε Ζαρμπέ, θέλουμε να είμαστε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Επιμελητήριο
και στο Δήμο Κορινθίων. Αυτό θα είναι ο σκοπός μας τα επόμενα χρόνια και πιστεύω ότι υπάρχει θετική πλευρά, γιατί πάνω από τα προσωπικά και τις κόντρες ξέρετε ότι μπορούμε να βάλουμε το συμφέρον της πόλης και να βγει κερδισμένη η πόλη της Κορίνθου.